Λοιπόν, σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας έχουμε ακούσει τα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, με ειδικά προβλήματα και ιδιαίτερα το θέμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει να εφαρμόσει την εξαποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, από ό,τι έχει λεχθεί στην Επιτροπή, τόσο από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, όσο και από τους άμεσα εκπροσώπους των παιδιών με αναπηρίες, φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτε και οι διαβουλεύσεις ως όφυλαν να πράξουν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας, με σκοπό να δημιουργηθούν οι δυνατότητες ίσης μεταχείρισης και ίσης αντιμετώπισης αυτών των παιδιών με αναπηρία. Έχει γίνει καταγγελία από εκπροσώπους στο γονιό ότι σε 9 σχολεία δεν υπάρχει ούτε ο εξοπλισμός ούτε οι δυνατότητες παροχής εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει λεχθεί ότι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο σπίτι ή θα βρίσκονται στο σπίτι, ότι θα υπάρχει αδυναμία ουσιαστικά παροχής αυτών των υπηρεσιών, καθότι την ευθύνη θα πρέπει να την αναλάβουν οι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί ή δεν έχουν αυτήν τη γνώση, την τεχνογνωσία για να παράσχουν στα παιδιά τους ή ως βοηθοί είτε ως συνεργάτες για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτές τις γνώσεις που θα παρέχονται μέσα από την ειδική αυτή εκπαίδευση. Συνεπώς, καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των προβλημάτων που όφιλε, όπως έχω πει προηγουμένως, να το έχει πράξει εδώ και 9 μήνες και να προβεί σε έναρξη διαβουλεύσεων τόσο με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργάνωσης Αναπήρων και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις τους, έτσι ούτως ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής και της ίσης μεταχείρισης. Ευχαριστώ.